Ξέρεις τι μου είπε ο Μπέντζι μια μέρα στο μάτιο. Επειδή εγώ. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα λέω, κάποια πράγματα δεν θέλω να τα πω. Μου λέει, τι γίνεται, λέει με τη Σοφία και το. Και χαλιά, λέει, στο κάπε, μήπως έχει παιχτεί κανένα σεξάκι, κάτι και μην ξέρω, δεν μου πάρει χαμπάρια, λέει. Ναι, του λέω, όχι, ρε φίλε, τι μπορεί. Μου λέει, περίεργο είναι, λέει, ο άλλος με το μποξεράκι, δίπλα-δίπλα κοιμούνται. Μήπως έχει παιχτεί, ναι, ρε, μου το είπε. Μήπως έχει παιχτεί κάτι και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι, λέει, σαν πρόβατο εδώ μέσα και άλλοι το έχουν δει. Ξέρεις γιατί έχω πάθει σοκ, γιατί είναι αυτό που μου είπε η Σοφία. Είναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε εμείς ζευγάρι. Είσαι ήσυχος, αλλά είσαι πονηρός. Παίρνεις το μάτι σου και λες, εμένα δεν με προσβάλλει κανένας. Όμως, παίρνουμε τώρα την Αμαρία, μιλάει λόγια για σένα. Άσχημα. Τώρα εσύ τα ακούς, όμως δεν πας να εξηγήσεις πράγματα, να πεις ότι τι, γιατί είπες, γιατί φοβάμαι να μην σε ψηφίζουν. Όμως τι κάνεις, πας λόγια στη Σοφία, φορτώνεις τη Σοφία, η Σοφία είναι έτρος χαρακτήρας, παπά μου ξέρεις πάει και λέει θα χτυπήσουμε τη Σοφία. Αυτό είναι φιλία, ρε εσύ, Θέμη μου, σε παρακαλώ. Έρχομαι στη δύσκολη θέση να πιστεύω ότι και ο Δημήτρης εν μέρη κάνει μια στρατηγική απέναντι στην Σοφία. Έχει βάλει τη Σοφία να τον υπεραγαπάει, όπως και υπεραρχηγός. Καταλήξαμε να ψηφίζουμε τον Δημήτρη φυσικά με τη θέλησή μας, δεν είναι κάτι. Απλά πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα, άμα δεν ήταν η Σοφία, δεν θα γινότανε. Δηλαδή, όλα τα κάνει ο Δημήτρης μέσα από τη Σοφία. Αυτό, να ξέρεις αυτό μου που η Σοφία στο σάουνα. Δεν θα σου πω τι είπαμε, αλλά η σούμα είναι αυτό, ότι νομίζει ότι τη βάζει μπροστά και ότι όλο αυτό το πράγμα που κάνει είναι ψεύτικο. Και ότι απλά το παίζει, ρε παιδί μου, απλό λαϊκό παιδί επίτηδες για να πετύχει αυτό το target group του... ότι θα τον ψηφίσουμε γιατί είναι απλό λαϊκό παιδί που δεν τον θέλει η κακιά μέσα στο σπίτι και ότι αυτή φταίει για όλα και γενικά να το ρίξω όλο πάνω στη Σοφία. Αλλά ταυτόχρονα την ανεβάζει και την κατεβάζει, δηλαδή. Την επηρεάζει ψυχολογικά, αρέσει. Κοίτα, το θέμα είναι ότι μία την ανεβάζει, μία την κατεβάζει. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό. Δεν ξέρω, κάνει αυτό. Το πρόσωπό του είναι λίγο πονεμένο, λίγο τσαντισμένος, φορτισμένος. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Μήπως να τον λυπούνται, να νομίζουν ότι είναι καλό παιδί, μήπως κάνει τον λαϊκό το καλό παιδί και για να μην το ψηφίζουν. Μου λέει ότι εμένα δεν με έχει προσβάλει κάποιος μπροστά μου. Όμως όταν ακούει πράγματα, τα λέει στη Σοφία, τη φορτώνει και ξεσπάει αυτή. Εντάξει, φάουλ. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Χθες που η Σοφία μιλούσε με τον Χρήστο και τσακωνότανε, μου λέει εμένα, εσύ να σου είπα, πήγαινε στη Σοφία και πες της. Μου είπε ο Δημήτρης, ας τον βλάκα. Ναι, και εμένα αυτό μου είπε. Γιατί δεν σηκώθηκε μόνος του και να πει, Σοφία έλα μέσα, μην ασχοληθείς με τον Χρήστο, δεν καταλαβαίνει, είναι παιδί, μπαμ μπλα 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 μπλα. Γιατί φοβάται, μην το ψηφίζουμε. Σταμάτα, έχεις δίκιο. Κάτσε ρε μαλάκα, γιατί δεν κάθισες εσύ, εφόσον μας έχεις κάνει τα τούμπανο, ότι είσαι παντελονάτος και είσαι πολύ άντρας, σήκω, πήγαινε πια στη Σοφία, πες στο Χρήστο εφόσον πιστεύεις ότι είναι βλάκας, είσαι βλάκας, πάρε τη Σοφία και φύγε. Γιατί βάζεις τρίτα άτομα να εμπλακούν σε μια κατάσταση που δεν έχουν καμία σχέση και εσύ βγάζεις την ουρά σου έξω. Εγώ είπα τη γνώμη μου, την άποψή μου, άμα η Σοφία θέλει να ο Δημήτρης να τη κάνει ό,τι θέλει, άμα ο Δημήτρης θέλει να τη βάλει σε φασαρίες, θα τη βάλει. Άμα θέλει να πάθει ζημία η ίδια, εγώ γιατί η ίδια στεναχωρείται. Γιατί Σοφία ήταν πολύ χάλια ψυχολογικά. Και τη είπα, τι έχει, η ίδια στεναχωρείται. Η ίδια πληγώνεται. Και ο άλλο είναι, βγήκα αρχηγό. Καλά. Κλάιν, στα ίδια μου λέει ο άλλο. Είστε όλοι μαλάκι όμω. Δεν χαίρεται πολύ. Είναι σαν το περίμενο ότι τον ψηφίζαμε. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ περίεργα τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε στην εξωζωή. Εδώ πέρα παίζονται λεφτά. Παίζονται καριέρες, παίζονται και καλά ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο ήρωας. Οπότε όταν έχεις και ένα κίνητρο, είναι ακόμα πιο πιστευτό το να ένας άνθρωπος που νόμιζε ότι τον ξέρεις, τελικά να μην τον ξέρεις καθόλου, ή να σου έβγαζε ένα χαρακτήρα που σιγά σιγά να ξεθοριάζει και να βγαίνει από κάτω ο πραγματικός του χαρακτήρας, που ίσως είναι παρόμοιος με αυτόν που σου παρουσίαζε, απλά λίγο πιο κακός, λίγο πιο αντιπρόσωπος, λίγο πιο στρατηγικός, λίγο πιο ανταγωνιστικός. Και αυτό το λίγο εδώ μέσα γίνεται πολύ. Εγώ από την πρώτη εβδομάδα και την δεύτερη εβδομάδα
Δεν μου άρεσε καθόλου σαν χαρακτήρα ο Δημήτρη, καθόλου. Φαινόταν πάρα πολύ μαλάκας. Το μόνο που έκανε, έβριζε, μιλούσε άσχημα, είχε ένα τύπο. Εμένα αυτοί οι τύποι άντρων δεν μ' αρέσουν, με εκνευρίζουν. Έβριζε αυτό, αυτό. Οκ. Και εμείς θα πούμε τη μαλακία μας. Ναι, πες τη μαλακία σου σε ένα όριο. Μην ξεφεύγεις από το. Και λέω, τι είναι τούτος, λέω. Δηλαδή, και τον έχω ψηφίσει δύο φορές. Χάι. Είναι κανένα στο καπνιστήριο? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είδα. Θετικά ή αρνητικά? Πάμε. Εφόσον αυτοί λειτουργούν σχεδόν σαν ένα, γιατί πραγματικά λειτουργούν σαν ένα, παίζει κιόλας να έχουν φτάσει σε επίπεδο πιο πολύ και από τα δίδυμα, όταν ήταν εδώ και τα δύο, αυτό που κάνει είναι να κάνει rely πάνω στον Δημήτρη και απλά να αφήνει τον Δημήτρη να τον κάνει Θεό, να κερδίζει αυτό στις ασυλίες, αυτό στο ένα, αυτό στο άλλο, για να κερδίζει εκείνη τα benefits, το να είναι στην αποθήκη, να είναι στο captain's room, να έχει αυτό το πράγμα με το διπλή ψήφο, ώστε να ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα και οι τρεις υποψήφοι θα βγουν από την άλλη ομάδα. Οπότε είναι ξεκάθαρα το ρητό του ότι με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Και είναι πολύ στενάχωρο που η ίδια το επιτρέπει αυτό στον εαυτό της, γιατί το είπα και στη σάουνα, όπως το λέω και εδώ μέσα, ότι η ίδια το έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα στον εαυτό της, γιατί επιτρέπει στον Δημήτρη να το κάνει όλο αυτό, γιατί εφόσον το έχει αντιληφθεί και το συνεχίζει και κάνει τη χαζή, είναι στενάχωρος.